Ταινία νούμερο 1. Αυτό για κάποιο λόγο έχω φάει μούτζα σε αυτή την ταινία. Δεν μπορεί. Παιδιά, έλεος. Γιατί μπερδεύω τα λόγια μου. Γράφει. Δεν πειράζει, το κρατάμε και αυτό, κάπου θα το βάλω. Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Γράφει. Το έχουμε. Ωχ, επιτέλους. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για άλλη μία φορά. Αχ! Σήμερα με μία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, θα μπορούσα να πω, το βίντεο περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες ταινίες μόνο για εσάς. Δεν είναι συνηθισμένες που ξέρετε. Είναι πιο διαφορετικές. Φυσικά μερικές θα τις έχετε δει. Σίγουρα θα τις έχετε δει. Οπότε... εδώ... μου πάνε και σκουλέρι και αυτά. Εκ των οποίων σας έχω και θριλεράκια. Έχει και ρομαντικές. Και οικογενειακές. Και φυσικά κωμωδίες. Ξεκινάμε λοιπόν. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε λοιπόν, ταινία νούμερο 1. Ηλίθιος και Πανηλίθιος, μια κωμωδία γεμάτη γκάφες. Δύο κολλητοί φίλοι, άχρηστοι για τα πάντα. Ακριβώς όπως περιγράφει ο τίτλος. Τελικός προορισμός, το Άσπεν. Εκεί ξεκινάει η περιπέτεια. Πρωταγωνιστές, Jim Curry, Jeff Daniels. Όσοι την έχετε δει γνωρίζετε ότι είναι σταθερή αξία. Οπότε προτείνω να τη δείτε για άλλη μια φορά. Ταινία νούμερο 2. Christmas Chronicles. Ένας πολύ καλός λόγος για να πιστεύεις στο Σάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Άσε που παίζει και ο Καρτ Ράσελ και υποδίεται τον Άγιο Βασίλη και είναι ο πιο άντε γιατί πας. Ταινία νούμερο 3. Holiday. Δύο ωραίες γυναικείς προσωπικότητες, πολύ πετυχημένες επαγγελματικά, η μία με ευρωπαϊκή και η άλλη με αμερικάνικη κουλτούρα, αποφασίζουν να ανταλλάξουν σπίτια μέσω μιας διαδικτυακής σελίδας. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά μέσω της ανταλλαγής σπιτιών καταφέρνουν και αλλάζει η ζωή τους κάπως. Πιστέψτε με, αξίζει να τη δείτε. Θεωρείται οικογενειακή και ρομαντική κωμεντή. Πρωταγωνιστές Cameron Diaz, Kate Winslet και φυσικά Jude Law. Ταινία νούμερο 4. A Christmas Carol. Ο πολυαγαπημένος μας Mr. Scrooge μέσα από μια διασκευή animation σε πολύ ρεαλιστική διάσταση θα έλεγα μαζί ειχνεί τη γνωστή σε όλους μας στριμάδα του και τσιγκουνιά του. Όμως όλα αλλάζουν μόλις εμφανιστούν τρία πνεύματα με τα οποία θα κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Θεωρείται family movie, αλλά εγώ θα την έλεγα creepy. Οπότε, δεν ξέρω, δείτε τι. Εγώ την έχω δει πάρα πολλές φορές, ξαναδείτε τι. Ταινία νούμερο 5, Krampus. Ένα θα σας πω. Να είσαστε φρόνημα, παιδιά, και να πιστεύετε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, γιατί διαφορετικά θα έρθει ο Krampus. Εντάξει, δεν είναι και από τα καλύτερα θρίλερ που έχω δει, αλλά είναι κάτι διαφορετικό για τα Χριστούγεννα όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτές λοιπόν ήταν οι 5 ταινίες από εμένα, χριστουγεννιάτικες, ατμοσφαιρικές, όχι συνηθισμένες που έχετε δει όλοι. Π.χ. Home Alone που αγαπάμε και δεν χάνουμε ούτε στιγμή. Κάθε Χριστούγεννα δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δούμε μία φορά. Αν έχετε κάποια δικιά σας να μου προτείνετε, πολύ ευχαρίστως, γιατί έχω ανάγκη να δω για κάτι καινούριο και διαφορετικό φέτος. Οπότε αυτά από μένα. Θα σκεφτώ τι θα κάνω στο επόμενο, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα είναι μια πολύ καλή έκπληξη. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Φιλάκια.